Μέχρι και 2.000 ευρώ πρόστιμο μπορεί να κληθούν να πληρώσουν όσοι στα σημεία πώλησης καπνικών προϊόντων, παρά τις προβλέψεις της νομοθεσίας, έχουν στους εξωτερικούς τους χώρους διαφημίσεις τσιγάρων. Οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας έχουν ήδη αρχίσει ελέγχους κατόπιν εισαγγελικής εντολής και ήδη στο νομό Λεσιθίου έχει επιβληθεί το πρώτο τσουχτερό πρόστιμο. Το κάμπνο είναι μια μάστιγα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας και πρέπει στα περίπτερα, έχουν δικαίωμα να πουλούν τσιγάρα, δεν έχουν δικαίωμα εξωτερικά να έχουν διαφημίσεις. Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Λεσιθίου έχουμε εντολή από τον εισαγγελέα να τα ελέγξουμε όλα και να ενημερώσουμε ποια είναι σύμφωνα με την νομοθεσία. Έχει η νομοθεσία πολύ υψηλό πρόστιμο, είναι 2.000 ευρώ. Έχουμε επιβάλει ένα στον Άγιο Νικόλαο. Διαφήμιση τσιγάρων θεωρείται οποιαδήποτε εικόνα στο εξωτερικό του καταστήματος πώλησης υπεριπτέρου, ακόμη και τα στάντ που εξυπηρετούν για την αποφυγή στάθμευσης, οι τέντες, ακόμη και τα ίδια τα τσιγάρα όταν δεν βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου πώλησης και στην περίπτωση που πρόκειται για περίπτερο βρίσκονται σε σημείο εξωτερικό. Οποιοδήποτε έντυπο υλικό ή ηλεκτρονικό υλικό, γιατί τώρα είναι της μόδας και τα τάμπλετ, πολλά καταστήματα πώληση και περίπτερα ειδικά έχουν τάμπλετ, όλα αυτά οι τέντες τους θεωρούνται διαφημίσεις. Όπως επίσης και το να έχουν σε μπροστινή θέση, σε ράφια, τα τσιγάρα, αυτά πρέπει να είναι μέσα και αφού το ζητήσει ο πελάτης τότε να πωλείται. Ραφιέρες εξωτερικά με κουτιά τσιγάρα και αυτό απαγορεύεται και αυτό επιβάλλει υψηλό πρόστιμο. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει και στο Ηράκλειο με την σημείωση του επόπτη Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης να είναι η απομάκρυνση στοιχείων που μπορεί να θεωρηθούν διαφημιστικές, καθώς η εντολή του εισαγγελέα είναι ξεκάθαρη και τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται χωρίς οποιαδήποτε άλλη ανοχή ή αναμονή. Έχει προηγηθεί αλληλογραφία. Έχουμε ενημερώσει όλους τους περιπτερούχους ότι πρέπει, αν είχαν διαφήμιση, να τα απομακρύνουν. Είναι πάρα πολύ το πρόστιμο υψηλό και πρέπει να συμμορφωθούν. Οι έλεγχοι συνεχίζονται.